ο πρίγκιπας γελοτοπιός από την Δάφνη Διακίνθ. Σε ένα μακρινό βασίλειο που οι άνθρωποι ξεχάσαν, είχε ηγεμόνες τόσους δυνατούς πολεμιστές, που μετέρα τα μεγάλα να παλέψουν διστάσεων με ληστές σε μαύρα δάση ή θαλάσσιους πειρατές. Ένας μέγας βασιλέας, τρομερός και αυστηρός, είχε έννοια για τους γιους του που καθόλου δεν του νοιάζαν και κυρίως για τον τρίτο που ήταν ο πιο μικρός, μιας και διόλου πανοπλίες, σπάθες δεν τον διασκεδάζαν. Ο μεγάλος αγαπούσε γλέντια ξέφρενα σπατάλες, τον χρυσό του βασιλείου τον σκορπούσε δίχως έννοια και με φίλους στις ταβέρνες όλο άνοιγε μπουκάλες και φορούσε πουκαμίσα ολολάμψη με τα ξένια. Ο μεσαίος αγαπούσε γνώση και παλιά βιβλία, με αλχημιστές και μάγους, νύχτες ξόδια και μέρες, να γυρεύει την αλήθεια και τα τόσα μεγαλεία, δεν λογάριαζε και εμείτε του πατέρα τις φοβέρες. Μα χειρότερος για εκείνον τον μεγάλο βασιλιά ήτανε το Στερνοπούλι, ο μικρός του Κανακάρης που ποθούσε με παιχνίδια και με ρούχα παρδαλά και γκριμάτσες σαν παλιάτσος να γυρνά και φουκαριάρης. Αγαπούσε οι θλιμμένοι σαν τον βλέπουν να γελάνε, τα παιδάκια που δακρύζουν μόνα έρμα και ορφανά, και τους έπαιρνε παιχνίδια δίχως να παρακαλάνε φαγητό για να χορταίνουν, να χαμογελούν ξανά. Μα στον βασιλιά ετούτα δεν αρέσανε καθόλου, σαν πολέμαρχος προχούσε νέους τόπους, νέα γη. Αν και ο μικρός του ήταν του λαού καμάρι όλου, ο μεγάλος ηγεμόνας απειλούσε με οργή. «Τα μυαλά αν δεν αλλάξεις, συγγένεια διαγράφει. Ένας πρίγκιπας παλιάτσος είναι πρόσωπο γελίο. Με ντροπιάζεις και να ξέρεις από γιό μου σε ξεγράφω. Να χαθείς από τη χώρα με το πρώτο σάπιο πλοίο». Και ο γιος απελπισμένος σκούπιζε κρυφά το δάκρυ που τις μάχες και τα όπλα μήτε ήθελε να βλέπει και λογάριαζε να φύγει να χαθεί στις γη στην άκρη για να βρει κι αυτός αγάπη ο καιρός αν επιτρέπει. Έτσι μια μοιραία νύχτα λόγια αλλάξανε βαριά και ο βασιλιάς τον διώχνει από το λαμπρό παλάτι και πλανιέται τώρα μόνος στο αγιάζι το βοριά με παράπονο μεγάλο και βαρύ σακί στην πλάτη. Μες στην παγωνιά πλανιέται, νύχτα σκοτεινιά ζυγώνει και γυρεύει καταφύγιο λίγο μόνο να φωλιάσει. Μια καλύβα και μια στέγη ο Θεός του φανερώνει και χτυπάει την πορτούλα ταπεινά να ξαποστάσει. Ένας ξυλοκόπος μέσα με τα 12 παιδιά του ζει με μια καλή γυναίκα πρόθυμη νοικοκυρά. Με του πρίγκιπα τα αστεία χαίρεται με την καρδιά του. Τα παιδιά χειροκροτούνε και γελάνε με χαρά. Τον φιλοξενούν τη νύχτα και τους τρώνε να μείνει για να έρθει νέα μέρα και οι ίσκοι να σκορπίσουν. Και όταν έχει ξημερώσει με χαρά και ευγνωμοσύνη, τους αφήνει και χρυσάφι, δίχως να του το ζητήσουν. Λίγο έχει ξεμακρύνει όταν βλέπει μπρος πανόρια την νεράιδα της ελπίδας με πανέμορφα φτερά. Είδε την καλή του πράξη και για κάθε στεναχώρια δώρα παίρνει με αξία, θαυμαστά και ιερά. Με νερό Αθανασίας ξέχυλε μικρό φιαλίδιο, έναν πάπυρο με ξόρκι που τα τέρατα μερεύει και το μαγικό ραβδάκι για να κάνει και τον ίδιο τη μορφή του να αλλάζει, τους εχθρούς του να μπερδεύει. Και τα δώρα του τα λέει η νεράιδα η Εθέρια, «Σου τα δίνω, μα θυμή σου είναι δύναμη και ευθύνη, και τα πάντα έχει χρέος όποιος τα βαστά στα χέρια, να μετρά ορθά με κρίση, φρόνηση, δικαιοσύνη». Με μια δύναμη καινούρια τώρα πλέον προχωρά, το καλό μας παλικάρι σε πολλά χωριά γυρνάει. Δεν φοβάται κακουχίες, κόπο, πόνο συμφορά. Μαγειρεύει να γλυκάνει τον καθένα που πονάει. Με τα αστεία του παιχνίδια όλοι γύρω διασκεδάζουν. Κάθε παιδική καρδούλα με χαρά γεμίζει τόση. Και γελάνε και οι μεγάλοι
και στο βάθος τον θαυμάζουν που μπορεί με ευκολία από τη θλίψη να τους σώσει. Ως και στους βαριά αρρώστους, κάθε πόνο απαλύνει. Όσους χάσανε μια αγάπη, από τη μοναξιά τους βγάζει. Ορφανά μαζί και χείρες, λευτερώνει από την οδύνη και ανοίγουνε τα σπίτια να γλιτώσει από τα γιάζη. Όλοι θέλουν να τον έχουν στο πλευρό τους τέτοιο φίλο και το φτωχικό φαΐ τους θέλουνε να μοιραστούνε. Από τον πιο μεγάλο κύρι ως του χωρικού το σκύλο, τον χαρούμενο λεβέντη σπέβδουν πάντα να μοιραστούν. Άλλη νύχτα, τον καιρό του στο αρχοντικό περνάει, κάποιου άρχοντα μεγάλου, κι άλλοι σε μικρό καλύβι. Τον φτωχό από τον πλούσιο δεν χωρίζει σαν γερνάει, και με χωρατά κι αστεία κάθε φίλο ανταμείβει. Μα το μυστικό κανένας δεν γνωρίζει το κρυμμένο, πως το παλικάρι τούτο γελοτοποιός κι αν μοιάζει, είναι πρίγκιπας μεγάλος και γοργά το πεπρωμένο, πρώτα κάνει η ζωή του και κατεύθυνση να αλλάζει. Τι παράξενο μαντάτο το παλάτι να στατώνει, τέρας φάνηκε μυστήριο την καταστροφή να φέρει, και οι αυλικοί φωνάζαν, μητένας δεν γλιτώνει, αν πολεμιστή δεν βρούμε, ο λαός θα υποφέρει. Και τον βασιλιά ζορίζαν κάποιον ήρωα για να βρει, να έχει δύναμη μεγάλη και εμπειρία στα θηρία. Αν δεν νικηθεί ο δράκος, η ζωή θα γίνει μαύρη και πιο δύσκολο θα είναι πάλι να έρθει ευκαιρία. Μια που τούτο το θηρίο είχε πέσει στους βοσκούς, τα κοπάδια να ρημάξει και οι άνθρωποι πίνουσαν. Σαν από τον άδει μέσα από τις κόλασεις ασκούς, συμφορές με τις οκάδες τη γαλήνη τους χαλούσαν. Και τα δέντρα είχε κάψει για να ψήνει την τροφή του, μια που έτρωγε τα πάντα από άλογο ως χείρο, και πολεμιστές ακόμα να ποικίλει η διατροφή του σαν κοτόπουλα μασούσε ή σουβλάκια με το γύρο. Σαν ο πρίγκιπας παλιάτσος τα μαντάτα αυτά μαθαίνει, λέει μέσα του, και τούτο δεν μπορεί να συνεχίσει. Με τα δώρα της νεράιδας ξεκινάει και πηγαίνει προς του δράκου το λιμέρι να τον αντιμετωπίσει. Όποιον έβρισκε ρωτούσε, και στο τέλος καταλήγει σε ένα σπήλαιο που ο δράκος είχε κάνει σαν φωλιά. Κάθε φόβο κι αν διστάζει με κουράγιο καταπνίγει και θυμίζει στον εαυτό του γιος που είναι βασιλιά. Το ραβδάκι η νεράιδα του είχε δώσει η σοφή τη μορφή του για να αλλάζει, να τρυπώνει όπου θέλει. Στη σπηλιά κρυφογελώντας με αλλιώτικη μορφή που με αρουραίου μοιάζει, μπαίνει δίχως. Μα ο πρίγκιπας σαν μπαίνει, μένει έκπληκτος, τα χάνει. Βλέπει γύρω ξαφνιασμένος με το στόμα του να χάσκει, όσα πίστευε πως ξέρει ήταν ψέμα. Τι να κάνει, ό,τι ήξερε για δράκους μου, ό,τι βλέπει αντιφάσκει. Είχε ακούσει τα θηρία, θησαυρούς μόνο σωρεύουν. Είναι άξεστα, απέσια, που υπότες μόνο χάβουν, που βυθίζουνε καράβια, πόλεις, σπίτια κατακλέβουν, και με την καυτή πνοή τους φλόγες και φωτιές ανάβουν. Πώς ο δράκος να φυλάξει το χρυσάφι του, τη λία, που σε τόμους και παπύρους είναι πάνω σωριασμένος, σε ένα λόφο υψωμένο ξαπλωτός από βιβλία, μελετάει με ενδιαφέρον στην ανάγνωση ρημένος. Έχει στίβες με βιβλία κάθε χρήσεως και είδους, λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και υποτικές νουβέλες. Ιστορία να μαθαίνει για τους Πέρσες, τους Μίδους, για γενναία παλικάρια και πανέμορφες κοπέλες. Πριν ο πρίγκιπας μιλήσει, τη μορφή αλλάζει πάλι και ο δράκος τον κοιτάζει άγριος και θυμωμένος. Μέσα η φωτιά θεριεύει σαν σε τζάκι ή μαγκάλι, και τον άνθρωπο να ψήσει ετοιμάζεται με μέρος. Μα εκείνος δεν φοβάται, και στον πάπυρο γραμμένο το πανίσχυρό του ξόρκι που τα τέρατα μερώνει, απαγγέλει με ευκολία και το τέρας νικημένο σαν νιογέννητο κουτάβι μπρος του ήμερο ξαπλώνει. «Τι σε πιάνει», λέει τότε στο θεριό με καλοσύνη, «να τρομάζεις τους τσοπάνους, τα αρνιά να τρως τα ξένα, αφού βλέπω πως στο βάθος θέλεις ήρεμη γαλήνη, μόνο έργα να διαβάζεις των σοφών καλογραμμένα». Και ο δράκος ανακούει,
ένα δάκρυ δες κυλάει. Του προσώπου του τα βλάκια τα αιώνες χαραγμένα. «Φίλε μου, σε υπεκτάε μου», λέει και παρακαλάει. «Μην το μαρτυρήσεις μόνο κι ό,τι θέλεις από μένα. Θα σου δώσω από τους στόλους που βυθίζω το χρυσάφι, μαγικά αρχαία όπλα των πολέμαρχων αγγέλων. Αν το μάθουν ότι κάνω και μαθαίνω, πάει στράφι. Έχω όνειρα και ελπίδες, προσδοκίες για το μέλλον. Ονειρεύομαι να γίνω δράκοντας βιβλιοφάγος, να αφηγούμε παραμύθια σε δρακάκια και παιδιά. Ό,τι κάνω, το έχω κάνει για να μην με βρει ο μάγος που με έχει κάνει δράκο με την πέτρινη καρδιά. Αναγκάστηκα να κάνω τον κακό πολλούς αιώνες, αν και είμαι χορτοφάγος. Τα ζωάκια να σπαράζω, μα στο βάθος θέλω μόνο ένα τζάκι τους χειμώνες και υπέροχα βιβλία όλη μέρα να διαβάζω». «Φίλε μου», εκείνος λέει και απαντάει σοβαρά, «σου γελάει τύχη τώρα που με έφερε εδώ. Θησαυρό εγώ δεν θέλω, σου μιλάω καθαρά. Και να σου θυμίσω ήρθα την ορθή καλή οδό. Μα το βλέπω πια καθάρια, έχεις μάλαμα καρδιά. Της γιαγιάς τα παραμύθια λάθος μ' είχαν ιδεάσει. Ένας δράκος με λαχτάρα να διαβάζει στα παιδιά είναι έφρημα σπουδαίο και θα αναλάβω δράση. Είναι σύμπτωση μεγάλη. Έχω έναν αδερφό που λατρεύει σαν εσένα τα βιβλία και τη γνώση, και τα χρόνια σε ένα μάγο που μαθήτευσε σοφό τον βοηθάνε και εκείνος από τον όχλο θα σε σώσει. Είναι μάστορας μεγάλος, ρήτορας και σοφιστής, και από μικρός μπορούσε τον καθένα να τον πάρει. Πρέπει να σε συμπαθήσει το λοιπόν, να σοφιστείς, κάποιο τρόπο φύλακά του και φρουρό του να σε πάρει. Να φυλάς τη βιβλιοθήκη με τα τόσα της βιβλία, τα κλειδιά της να προσέχεις μην τυχόν και σου τα κλέψουν. Θα μπορέσεις, αν και δράκος, να κερδίσεις τη φιλία των αρχόντων και των δούλων. Τελικά θα σε λατρέψουν». «Τι χαρμόσυνες ειδήσεις, τι μεγάλη ευλογία», λέει ο καημένος δράκος. «Φίλησαν αιώνες τόση, είχα χάσει την ελπίδα. Όσε την πολυλογία και αμέσως ξεκινάμε». Πάει πια να παλαβώσει. Πριν προλάβει να απαντήσει, το θεριό ευθύς τον πιάνει, τον σηκώνει στον αέρα σαν το πούπουλο με χάρη και χωρίς αργοπορία σαν στην πλάτη του τον βάνει, τις φτερούγες του ανοίγει και πετάνε στο φεγγάρι. Κάτω βλέπουν χωριουδάκια και σπιτάκια με παρτέρια, και στον ουρανό τα αστέρια σαν νεράιδες κοσμάλου. Σε μια τέλεια αρμονία σαν σε έκσταση εθέρια, να φαντάζουγε και κόσμος έργα δημιουργού μεγάλη. Μια που κύλησε ο χρόνος, έχει ο κύρις μαλακώσει, αν και σ' όλους το αρνείται. Νιώθει ότι έχει σφάλει. Την ανάμνηση του γιού του δεν μπορεί να ξεριζώσει. Τι δε θα δίνε να σφίξει το παιδί του στην αγκάλι. Άξαφνα κραυγεί μεγάλη αντυχή, βοή τρανή, και με δέος κάθε βλέμμα στρέφεται ψηλά με τρόμο. Σαν του δράκοντα πελώρια η μορφή και σκοτεινή, κρύβει ουρανό και άστρα με τον πρίγκιπα στον ώμο. Σαν το ήμερο πουλάκι κατεβαίνει στην πλατεία και απ' την αγορά πιο πέρα που πουλούνται τόσα είδη, και ο νέος με ευγένεια μια σεμνή ευχαριστία αποτείνει στο θηρίο για το όμορφο ταξίδι. Και με σιγουριά στο βλέμμα απευθύνεται στα πλήθη. Λέει: «Ό,τι μας χωρίζεις, παίρνει άθρα και διχόνια. Σφάλματα και λάθη τόσα, ας γκρεμίσουμε στη λύθη, να γεμίσει η καρδιά μας για το δράκο με συμπόνια. Δίχως στήριγμα και φίλο, μοναχός του για αιώνες, ένα μάγο να αποφεύγει που τον έκανε σαν τέρας. Ένα τζάκι μόνο θέλει να ανάβει τους χειμώνες και βιβλία να διαβάζει με το πρώτο φως της μέρας». Μα όχλος δεν ακούει και φωνάζει ολομένος, και στον δράκο εξτομίζουν κατηγόριες με οργή. Και εκείνος που σωπαίνει ολοθλίψη, ο καημένος, τους ακούει να φωνάζουν με το βλέμμα του στη γη. Άξαφνα κραυγές ακούνε που τραντάζουν την πόλη. «Έπιασε φωτιά!
φωνάζουν «Στην ταβέρνα τη μεγάλη και ο γιος του βασιλέα με τη συντροφιά του όλοι θα καούν εκεί μέσα άμα κάποιος δεν τους βγάλει». «Ήρθε η ώρα», λέει τότε και ο δράκος, «να τους δείξω πως δεν είμαι ένα τέρας με κακή καρδιά στο βάθος. Θα ορμήσω να τους σώσω και για πάντα θα αποδείξω το καλό που ζει σε όλους και ας κάνουν το λάθος». Μια και δυο όρμα ο δράκος στην ταβέρνα θαραλέα, απ' τις φλόγες αψηφώντας κάθε κίνδυνο τον γάζει. Και ο διάδοχος του θρόνου, πρώτος γιος του βασιλέα, σαν ηρωικός σωτήρα τον κοιτά και τον θαυμάζει. Σαν αυτό να ήταν λίγο, στην ταβέρνα επιστρέφει για να σώσει την παρέα με τους τόσους συνοπότες. Αν και η φωτιά χορεύει και όλα γύρω καταστρέφει, το θεριό τους πάντε σώζει, ακολούθως και υπότες. Μα πολλοί από τις φλόγες είναι πια σχεδόν καμένοι, έχουν χάσει τις αισθήσεις και ζωή δεν έχουν δράμει. Μα με το νερό το Άγιο, ο μικρός τους αναστένει, πρίγκιπας μα και παλιάτσος και γερούς ξανά τους κάνει. Έτσι, τις νεράιδες όλα γίναν χρήσιμα τα δώρα και αισίως θα αφήσουν πίσω τους την περιπέτεια. Κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο που μας δίδεται μια ώρα έχει λόγο και ουσία. Δεν προσφέρεται ανέτεια. Όλοι τους το κραυγάζουν. Και ο μεσαίος αδερφός, που από τα πολλά βιβλία έχει γνώση αποκτήσει, σεβαστός που θεωρείται δάσκαλος πολύ σοφός, έρχεται κοντά στον δράκο για να δώσει πια τη λύση. Ας γεννήσει στην βιβλιοθήκη που είναι αυτός και μελετάει ένας βιβλιοθηκάριος. Τα βιβλία να διαβάζει, να φυλάει τα παιδάκια και μονάχα να πετάει για να τα πηγαίνει βόλτες και να τα διασκεδάζει. Τρέχουν να ανακοινώσουν και στο βασιλιά το γέρο, μα εκείνος ξέρει ήδη τις χαραμόσυνες ειδήσεις. Του είχε λείψει ο μικρός του και φωνάζει «Ποιο το ξέρω, αν δεν έχεις την αγάπη θα χαθεί ό,τι κι αν χτίσεις». Έτσι πια μετανιωμένος θέλει όλοι να δεθούν και σαν μια οικογένεια δίχως γκρίνια, κατακρίσεις, να είναι πάντα ενωμένοι, μα και να παραδεχτούν. Ευτυχία ίσως να βρεις σ' όποιον δρόμο περπατήσεις. Έτσι πέφτει το βραδάκι, το βασίλειο κοιμάται και τις θύρας του ονείρου τα θυρόφυλλα μεριάζουν. Όλα τα μικρά παιδάκια στο κρεβάτι σας να πάτε, οι ψυχές σας σαν μπουμπούκια δροσερά που ευωδιάζουν.